Ελάτε τώρα, παραμένοντας σε πολιτικό περιβάλλον, να ανοίξουμε τις πολιτικές μας συζητήσεις. Καλησπερίζω για αρχή τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, υποψήφιο βουλευτή στην πρώτη Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Κυριάκο Πιαρακάκη. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Μιλγόνη. Ξεκινώ κατευθείαν με το... Αυτές οι εκλογές, το κάθε κόμμα προφανώς προσπαθεί να βάλει και να επιβάλλει την ατζέντα του. Ποιο είναι για σας το βασικό διακύβευμα των εκλογών? Θα έλεγα ότι αφορά το αν η χώρα θα συνεχίσει να πορεύεται σε μια διαδρομή προς το μέλλον με τον τρόπο με τον οποίο έχει πορευτεί τα τελευταία 4 χρόνια, βέβαια σε συνθήκες που αφορούσαν πολύ μεγάλες αντικσότητες, με κρίσεις διεθνείς από την πανδημία μέχρι τον πόλεμο στα σύνορά μας, την υπηρετική κρίση στον Εύρο, που παρόλα αυτά η χώρα κατάφερε να προοδεύσει και να προοδεύσει σημαντικά, ή αν θα μείνει εγκλωβισμένη σε σύμβολα, λογικές αντιλήψεις του παρελθόντος. Νομίζω ότι η πλειοψηφία των Ελλήνων θέλουν να προχωρήσουν μπροστά, και αυτό το οποίο θεμελιώνει η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας είναι το αν θα καταφέρουμε αυτή τη διαδρομή να τη συνεχίσουμε ή όχι. Αυτό είναι το δίλημα που έχουν οι πολίτες μπροστά τους. Ωστόσο, κύριε Υπουργέ, επειδή έχουν μπει κάποια ζητήματα ως επίδικα αυτής της αναμέτρησης και από την κυβέρνηση, είναι πολλοί που λένε ότι βάζετε μπροστά πράγματα τα οποία είχατε 4 χρόνια ή ακόμη και περισσότερα να τα κάνετε. Για παράδειγμα, είδατε σήμερα για τα στοιχεία του ΟΣΑ για την 7,4% μείωση των μισθών, το πολλές και καλές δουλειές, το ακούγαμε και το 19, έχουμε 23. Ή για παράδειγμα για το κράτος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν σχεδόν 3 χρόνια ο αρμόδιος για τη μεταρρύθμιση του κράτους υπουργός και κυβερνάει και σχεδόν άλλα 4 χρόνια. Δεν είναι εύλογο να διαρωτάτε κανείς στα πόσα χρόνια η Νέα Δημοκρατία μπορεί να μεταρρυθμίσει λοιπόν το κράτος? Εγώ νομίζω ότι έχουμε από τα αποτελέσματα τα οποία έχουμε να επιδείξουμε στους πολίτες, κύριε Μελιγκόνη, και τα οποία, ξεκινώντας στον τομέα ο οποίος αφορά το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, θα σας έλεγα ότι έχουμε 1.540 υπηρεσίες που ψηφιοποιήσαμε μέσα σε πολύ λίγα χρόνια. Φτιάξαμε τον GovGR. Όλη η διαδρομή που έχει γίνει στην ψηφιοποίηση του κράτους, 1,2 δισεκατομμύρια ψηφιακές συναλλαγές πέρσι, δεν χρειάζεται να τα πω εγώ. Οι πολίτες, ανεξάρτητα από το τι ψηφίζουν, έχουν αγκαλιάσει αυτή την αλλαγή. Mm-hmm. Αλλά και ευρύτερα, θα έλεγα ότι είδαμε την ανεργία να μειώνεται 7 μονάδες περίπου. Είδαμε τη χώρα να έχει ρυθμό ανάπτυξης πέρσι διπλάσιο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, και ειδικά για τα στοιχεία που αναφέρατε. Απλώς θα αναφέρω ότι οι φορολογικές δηλώσεις ακόμη δεν έχουν κατατεθεί. Mm-hmm. Είχαμε πληθωρισμό, και από εκεί και πέρα έχουμε μειώσει 50 φόρους και εισφορές. Η προσπάθεια που γίνεται από την κυβέρνηση είναι δεδομένη σε όλους τους τομείς. Οπότε θα έλεγα ότι, πέρα από, αν θέλετε, το πολιτικό λεξιλόγιο και το τι θα πούμε εμείς οι ίδιοι προεκλογικά, οι άνθρωποι που μας βλέπουν ξέρουν τι έχει γίνει και τι δεν έχει γίνει, και έχουν και 2 προτάσεις οι οποίες και οι 2 έχουν κυβερνήσει τη χώρα. Η μία το 2015-2019 και η άλλη το 2019 μέχρι το 2023. Και έχουν 2 συγκρίσιμες θητείες για να μπορέσουν να έχουν τα συμπεράσματά τους. Είναι όμως συγκρίσιμη μια κυβέρνηση η οποία, για να δανειστώ και τον τίτλο του βιβλίου του Ευκλήδη Τσακαλώτο, τελούσε τουλάχιστον τα 3,5 από τα 4,5 χρόνια με την πλάτη στον τοίχο, με μια κυβέρνηση που βρήκε 37 δις, ένα γεμάτο ταμείο, λόγω ή χάρη στην πανδημία η Ευρώπη άλλαξε το δόγμα της και είπε «εξοδέψτε, ενισχύστε το κράτος όσο θέλετε» κλπ. Θα ήταν αδόκιμη αυτή η σύγκριση, γιατί κάθε κυβέρνηση μπορεί να επικαλεστεί αντικσότητες που βρέθηκαν στην πορεία της. Εγώ θα σας έλεγα ότι την τελευταία τετραετία βιώσαμε μια σειρά από κρίσεις που, αν τις συζητούσαμε οι δυο μας σε μια αντίστοιχη συζήτηση το 2019 και λέγαμε ότι θα υπάρχει παγκόσμια πανδημία, ενεργειακή κρίση, πληθωρισμός που δεν έχουμε να δούμε από τη δεκαετία του 70, πόλεμο στα ευρωπαϊκά σύνορα, κυβερνητική κρίση στον Εύρω, θα ήμασταν σε βιβλίο επιστημονικής φαντασίας. Ούτε στο Netflix, όντως. Αλλά αυτά όλα συνέβησαν, και αξιολογούνται οι κυβερνήσεις, αξιολογούνται οι ηγεσίες, αξιολογείται το χέρι που βρίσκεται στο τιμόνι από το αν καταφέρνει να ανταποκριθεί καλά σε αυτές τις κρίσεις. Και εγώ νομίζω ότι εμείς ανταποκριθήκαμε καλά. Υπήρξαν και λάθη, φυσικά και υπήρξαν και λάθη, και αυτό πρώτος το έχει πει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Αλλά από εκεί και πέρα η διαδικασία είναι τέτοια που η βελόνα, κύριε Μελιγκόνη, έχει κουνηθεί, για να το πω απλά. Και νομίζω ότι έχει κουνηθεί και γρηγορότερα από ποτέ. Όταν πέρσι γλιτώσαμε αυτά τα 1,2 δισεκατομμύρια ψηφιακές συναλλαγές, είναι 130 ώρες για τον κάθε Έλληνα, την κάθε Ελληνίδα που έχει γλιτώσει από αυτή τη διαδικασία της ψηφιοποίησης του κράτους. Αυτό είναι τετελεσμένο, συνέβη. Δεν μπορεί να αναιρεθεί. Και αυτό είναι που πρέπει να συνεχιστεί, βέβαια, γιατί θα έχετε δίκιο αν μου πείτε, μα υπάρχουν πολλά πράγματα ακόμη που είναι εκκρεμότητες στο κράτος, όπως είναι η προηγούμενη ερώτησή σας. Θα σας πω κάθετα ότι είναι έτσι. Δεν μπορεί παθογένειες του ελληνικού κράτους, πράγματα τα οποία έχουμε για δεκαετίες, να αλλάξουν μέσα σε 1, 2 ή 3 χρόνια. Mm-hmm. Πρέπει να μπορείς όμως να συνεχίσεις μια πορεία αλλαγής. Αυτό που κρίνεται είναι το πόσα κατάφερε κανείς να αλλάξει
με δεδομένες τις αντικσότητες, με δεδομένες τις δύσκολες συνθήκες σε πυκνό χρόνο. Και νομίζω ότι αυτή την τετραετία άλλαξαν πάρα πολλά προς όφελος του πολίτη, όπως αυτά που ανέφερα πριν. Κύριε Πιερακάκη, αναφέρατε πριν τι άλλαξε. Τι απομένει να γίνει, κατά τη γνώμη σας? Δηλαδή, αν τώρα υποθέσουμε ότι η Νέα Δημοκρατία παίρνει δεύτερη εντολή, ο κύριος Μητσοτάκης επανέρχεται στο Μαξίμου κλπ. Και εσείς πάτε πάλι στο ίδιο Υπουργείο. Τι υπάρχει που δεν έχει γίνει ακόμη? Τι στόχο θα βάλει? Αρκετά. Αυτή είναι η ειλικρινής αποτύπωση. Γιατί όπως σας είπα, πολλά πράγματα πετούσαν μεγάλα έργα, έπρεπε να δημοπρατηθούν και έπρεπε να έχουμε χρόνο για να μπορέσουμε να τα δούμε να υλοποιούνται. Έτσι. Ναι. Για πρώτη φορά λοιπόν έχουμε 1.540 περίπου υπηρεσίες στον ΚΑΠ, όπως είπα. Για πρώτη φορά ξέρουμε και πόσες υπολείπονται. Έχουμε χοντρικά σαν κράτος περίπου 5.500 υπηρεσίες που παρέχουμε. Όχι μόνο το κεντρικό κράτος, και οι Δήμοι και οι περιφέρειες. Άρα έχουμε άλλες 4.000 υπηρεσίες, να το πω έτσι, που πρέπει να απλουστευτούν και να ψηφιοποιηθούν. Οι 1.500 που έχουμε δρομολογήσει, που έχουν λυθεί, αφορούν πάνω από το 50% της κίνησης που είχαμε στα ΚΕΠ και στις υπηρεσίες, γιατί ήταν οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες. Για μια υπεύθυνη δήλωση συνήθως πηγαίναμε στα ΚΕΠ, για μια εξουσιοδότηση, ναι. Για δημοτολογικά και ληξιαρχικά. Αλλά από εκεί και πέρα έχουμε πάρα πολλές μικρές υπηρεσίες που ακόμη δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και απλουστευτεί. Λόγω του Ταμείου Ανάκαμψης, εδώ θα πω, διότι υπάρχει η διάσταση της καλής στρατηγικής, του να ξέρεις τι θέλεις να κάνεις και πώς θα το κάνεις, αλλά εκ των πραγμάτων με υποχρηματοδότηση πολλά από αυτά δεν θα μπορούσαμε να τα είχαμε λύσει. Το Ταμείο Ανάκαμψης μας δίνει τη δυνατότητα να δημοπρατήσουμε έργα, να φτιάξουμε μια σειρά από υποδομές που όλες μαζί, όταν θα έρθουν να κουμπώσουν, εντός εισαγωγικών να το πω έτσι, mm-hmm. με όλα αυτά που έχουν ήδη γίνει, θα έλεγα ότι μέχρι το 27, για να το πω απλά για όσους μας ακούνε, το 99% του κράτους μπορεί να είναι ψηφιακό και να είναι ενταγμένο στο gov.gr. Αυτό είναι ανάμεσα σε άλλα κάτι που επίσης κρίνεται στις mm-hmm. προσεχείς εκλογές. Τώρα, ως προς τον πυρήνα της αντιμετώπισης της γραφειοκρατίας, το ότι αρκετά πιστοποιητικά και άλλου τύπου έγγραφα, χαρτιά κτλ. Μπορούμε να τα βγάλουμε πλέον ηλεκτρονικά, τεκμέρεται, είναι 1.540 νομίζω πόσα είπατε κλπ. Η επόμενη φάση, δηλαδή στο να μην χρειάζεται κανείς, ας πούμε, 20 χαρτιά για να κάνει μεταβίβαση ακινήτου. Όσο ευκολότερα ενδεχομένως κάποια από αυτά και αν τα βγάζει πια, είναι όριμο να συζητηθεί κατά τη γνώμη σας. Δεν είναι δική σας αρμοδιότητα μόνο, προφανώς. Όχι, αλλά... Έχετε όμως, νομίζω ότι αυτό είναι ο πυρήνας του θέματος. Ναι. Γιατί σε κάποιες περιπτώσεις, απαντώντας τελείως ειλικρινώς, θα έλεγα ότι σε κάποιες περιπτώσεις έχουμε καταφέρει να κάνουμε απλουστεύσεις. Γραφειοκρατία, όταν γεννιόταν ένα παιδί στην Ελλάδα, 5 βήματα ήταν, έγινε ένα. Αυτή τη στιγμή οι γονείς λαμβάνουν ένα μήνυμα στο κινητό με τον ΝΑΜΚΑ του παιδιού και πιστώνονται το επίδομα αυτόματα. Ίδρυση ατομικής επιχείρησης, εκεί το απλουστεύσαμε. Επίσης στη διαδικασία. Σε άλλες περιπτώσεις έχουμε κάνει σκέτη ψηφιοποίηση. Εκεί πέρα λοιπόν που ήταν κάποιες εκκρεμότητες που ακόμη δεν είχαν λυθεί και είχαμε και τον COVID μπροστά μας, οπότε έπρεπε γρήγορα να κινηθούμε έστω για να μην πηγαίνουν οι άνθρωποι στα γκισέ. Να σας πω ένα παράδειγμα που ήταν πολύ χαρακτηριστικό. Αποζημιώσεις για λογοθεραπείες, εργοθεραπείες και ψυχοθεραπείες παιδιών που πήγαιναν οι γονείς τους στις ουρές του ΕΟΠΗ. Mm-hmm. Εκεί ψηφιοποιήσαμε μια διαδικασία. Δεν αλλάξαμε την ίδια τη φύση της διαδικασίας. Αλλά νομίζω ότι το ελάχιστο που χρωστάμε σε αυτούς τους γονείς είναι να μην ταλαιπωρούνται με φυσική μετάβαση σε ουρές. Συνεπώς, μεταβιβάσεις ακινήτων που είπατε. Δύσκολη διαδικασία. Θα απλουστευτεί το επόμενο διάστημα επίσης μέσα από μια πλατφόρμα που θα έχει ο συμβολογράφος μπροστά του, που θα αντλεί όλα τα στοιχεία από τα διαθέσιμα μητρώα του ελληνικού κράτους, που είναι ΕΦΚΑ, ΑΔΕ, mm-hmm. κτηματολόγιο, ΤΕΕ κτλ. Είναι σχεδόν έτοιμη αυτή. Οπότε, με το καλό, εφόσον επανεκλεγούμε, είναι κάτι που θα κάνουμε, θα έλεγα, από τις αρχές της επόμενης θητείας. Γιατί είναι μια διαδικασία πραγματικά πολύ γραφειοκρατική. Κύριε Πιερακάκη, ως προς την ψηφιακή πολιτική, ακούω κριτική και διαβάζω και είδα και συγκριτικά έτσι μεγέθη και νούμερα κλπ. Που δείχνουν ότι, αν όχι τελευταίοι, είμαστε από τις χώρες πάντως της Ευρώπης που έχουμε το πιο αργό και το πιο ακριβό ίντερνετ. Πώς την αντιμετωπίζετε αυτή την κριτική? Θα σας έλεγα ότι εδώ πέρα έχουμε μια διπλή εικόνα επίσης, όπως έχουμε σε κάποια άλλα πράγματα. Ποια είναι αυτή η διπλή εικόνα? Οι περισσότερες χώρες έχουν αντίστοιχες επιδόσεις στη σταθερή και στην κινητή mm-hmm. τηλεφωνία. Δηλαδή, αν είσαι δέκατος, ας πούμε, στον κόσμο, στη μία είσαι και στην άλλη. Η Ελλάδα εδώ έχει ένα διπλό πρόσωπο. Το διπλό της πρόσωπο είναι ότι στην κινητή τηλεφωνία τα πάμε καλά. Είμαστε 25 περίπου στον κόσμο. Στη σταθερή όμως, δηλαδή στην οπτική ίνα, στο σταθερό ίντερνετ, δεν τα πάμε τόσο καλά. Ακόμα είμαστε σκάβουμε, κάπου 93 στον κόσμο. Mm-hmm. Αυτό είναι που μας έχει οδηγήσει κατά κάποιο τρόπο σε μια πολύ μεγάλη ανάγκη για σπουδαίες επενδύσεις στην οπτική ίνα. Mm-hmm. Αλλά αυτές οι επενδύσεις έχουν πραγματοποιηθεί και έχουν ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια. Θα σας πω μόνο ένα νούμερο.
Ξεκινήσαμε από 150.000 γραμμές οπτικής ίνας το 19 σε σπίτια και επιχειρήσεις. Τώρα είμαστε στο 1,4 εκατομμύρια γραμμές. Πρέπει να φτάσουμε τα 4,8 εκατομμύρια γραμμές. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει μέχρι το 27, αλλά για πρώτη φορά είναι δρομολογημένο να γίνει και επειδή οι τηλεπικοινωνιακοί παρόχοι θα κάνουν τις επενδύσεις και επειδή έρχεται το κράτος να επενδύσει στις λεγόμενες λευκές περιοχές, δηλαδή εκεί που τα οικονομικά των παρόχων δεν είναι τέτοια που θα τους κινητροδοτούσαν να κάνουν την επένδυση. Αλλά από εκεί και πέρα θα πω επίσης ότι για το κόστος το οποίο αναφέρατε, σας παραπέμπω στο δελτίο τιμών της Ελστάτ, όπου θα δείτε πως σε καθεστώς πληθωρισμού ουσιαστικά αυτή τη στιγμή, όπως έχουμε από πέρσι, υπάρχει μόνο ένας κλάδος της οικονομίας, στον οποίο οι τιμές συνεχίζουν και πέφτουν μέσα στον πληθωρισμό. Και αυτό είναι οι επικοινωνίες, οι τηλεπικοινωνίες. Και αυτό είναι κάτι για το οποίο θα έλεγα δείχνει πώς ο ανταγωνισμός δουλεύει αυτή τη στιγμή μέσα από την ευρύτερη στρατηγική του ψηφιακού μετασχηματισμού του κράτους, όπως έχει δρομολογηθεί. Τώρα, για να περάσουμε πάλι στα κεντρικοπολιτικά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχεδόν καθημερινά επαναλαμβάνει ότι αυτό που θέλει να συγκριθεί είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας. Χωρίς όμως ένα απευθείας debate των δυο τους, όχι μόνο αυτό, εκτός από το debate όλων των αρχηγών που είναι θεσμικό, καλό και άγιο να γίνει, αυτό δεν είναι μια αντίφαση σε σχέση με τη σύγκριση Μητσοτάκης ή Τσίπρας? Να το δούμε αυτό και σε ένα τηλεοπτικό πλατό, γιατί όχι? Επιτρέψτε μου να πω ότι καταρχήν, αν υπάρχει κάποια αντίφαση, αυτή είναι η αντίφαση του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με τη θέση που είχε το 2009, αν δεν κάνω λάθος, όπου τότε ο ΣΥΡΙΖΑ είχε ως επίσημη θέση να γίνεται debate όλων των πολιτικών κομμάτων. Αλλά από εκεί και 24 πέρα, χρόνια πίσω είναι αυτό τώρα, βέβαια, κύριε Υπουργέ. Τα κόμματα δικαιούνται να αλλάζουν απόψεις φυσικά, αλλά από εκεί και πέρα οφείλουν να είναι διάκριτο και να το παραδέχονται ότι άλλαξαν άποψη. Αλλά από εκεί και πέρα, στη δικιά μας περίπτωση, εγώ θα έλεγα ότι το debate το οποίο ζητάει ο Πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία είναι αντίστοιχο του εκλογικού συστήματος που έχουμε μπροστά μας, δηλαδή της απλής αναλογικής. Ένα σύστημα το οποίο, μέσω του οποίου πρέπει, κατά τη γνώμη σας, να εξαντληθούν οι δυνατότητες σχηματισμού κυβέρνησης, γιατί φαντάζομαι, άκουσα σήμερα τον Κυριάκο Μητσοτάκη να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αξιοποιήσει την εντολή, είτε είναι η πρώτη είτε είναι η δεύτερη, η διερευνητική. Φαντάζομαι ότι εάν οι πολίτες αισθανθούν ότι απλώς θέλετε να κάψετε την απλή αναλογική και χωρίς να καταβάλλετε προσπάθεια μας ξαναστέλνετε στις κάλπες αδιαφορώντας για το μήνυμα που θα σας έχουμε στείλει την πρώτη φορά, δεν θα είναι πολύ καλό, ε? Κοιτάξτε, να το πάρουμε από την αρχή καταρχήν. Εμείς πιστεύουμε ότι στις 21 Μαΐου έχουμε ένα δημοψήφισμα πολιτικής σταθερότητας για τη χώρα. Θεωρούμε ότι η απλή αναλογική είναι ένα σύστημα το οποίο στην πραγματικότητα δημιουργεί πολιτικό ρίσκο για τη χώρα. Και όσες φορές έχει εφαρμοστεί στο πρόσφατο παρελθόν, παρήγαγε πολιτική αστάθεια. Η χώρα χρειάζεται πολιτική σταθερότητα για μια σειρά από λόγους. Από εκεί και πέρα, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, αυτό το οποίο θα συμβεί είναι το ότι προφανώς θα τηρηθεί το πνεύμα και το γράμμα του Συντάγματος ό,τι αφορά τις εντολές. Δεν θεωρούμε αυτονόητο τίποτα. Διεκδικούμε την ψήφο του κόσμου ακριβώς επειδή πιστεύουμε ότι είναι πάρα πολύ ουσιαστικές οι εκλογές για να μην υπάρξει ατύχημα κυβερνήσει τιμένων και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία έχουν μπει στο δημόσιο διάλογο. Και από εκεί και πέρα είναι κάθετη η άποψή μας ότι κυβερνήσεις αυτοδύναμες είναι αυτό που χρειάζεται ο τόπος. Δεν χρειάζονται πειράματα. Πειράματα έχουμε στη χημεία και στη φυσική. Δεν μπορούμε να έχουμε πειράματα στο πολιτικό σύστημα. Ειδικά τώρα, έπειτα από χρόνια, 10 χρόνια οικονομικής κρίσης πριν, βγήκαμε στο ξέφωτο. Πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε στο ξέφωτο. Και επειδή έχουμε και πάρα πολλές κρίσεις, όπως είδαμε την τελευταία τετραετία, στις κρίσεις χρειάζεται σταθερό χέρι στο τιμόνι, κύριε Μελιγκόνη. Ο κ. Μητσοτάκης έπρεπε να λάβει αποφάσεις για τον ευρώ μέσα σε λίγα λεπτά. Και έπρεπε να λάβει αποφάσεις για το lockdown και την πανδημία μέσα σε λίγες ώρες. Μια χώρα εκκρεμωτήτων, γιατί πριν που συζητάγαμε τα προβλήματα που μου λέγατε για τις μεταβάσεις ακινήτων και όλα αυτά, όλα είναι σωστά. Η Ελλάδα είναι μια χώρα πολλαπλών εκκρεμωτήτων. Μια χώρα πολλαπλών εκκρεμωτήτων δεν μπορεί να είναι ούτε μια χώρα αυτοαναφορικότητας, ούτε μια χώρα η οποία εγκλωβίζεται στα σύμβολα και στις λογικές του χθες ή του προχθές, ούτε μια χώρα που θα πάνε πολύ χρόνο. Θέλουμε ταχύτητα και ακριβώς γι' αυτό διεκδικούμε την αυτοδυναμία. Κλείνοντας, αν μπορείτε, με δύο φράσεις, εισήλθατε ουσιαστικά στην κεντρική πολιτική σκηνή, ενώ αναλαμβάνοντας τον ρόλο που έχετε ως με το προφίλ του τεχνοκράτη. Τώρα, του τεχνοκράτη, κατεβαίνετε τώρα στην Αλφα Αθηνών, σε αυτό που λέμε εμείς στο πολιτικό ρεπορτάζ, στη μάχη του Σταυρού. Πόσο διαφορετικός είναι ο ρόλος αυτός? Δεν αισθάνομαι ότι είναι τρομακτικά διαφορετικός, γιατί ξέρετε, κύριε Μελιγκόνη, δεν πιστεύω πολύ στη διάκριση πολιτικός και τεχνοκράτης, για να είμαι ειλικρινής, με όρους 2023. Όταν είμαστε υπουργοί, για παράδειγμα, είμαστε όλοι πολιτικοί, ασκούμε πολιτικό ρόλο, συνομιλούμε και διεκδικούμε πράγματα για την κοινωνία. Από εκεί και πέρα πρέπει να έχουμε και τεχνικές γνώσεις και τεχνική κατάρτιση για να μπορούμε να διαχειριστούμε τα προβλήματα τα οποία έχουμε μπροστά μας.
Σε ό,τι με αφορά, εκτίθεμαι για πρώτη φορά, όπως είπατε, στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας, περιφέρεια που μεγάλωσα και γεννήθηκα. Και από εκεί και πέρα είναι μια ιδιαίτερα μεγάλη χαρά που έχω την ευκαιρία να συνομιλήσω με τον κόσμο, να μάθω πράγματα κι εγώ ο ίδιος, τα οποία ταλαιπωρούν τον κόσμο και τα οποία μπορούμε να βελτιώσουμε μέσα από τη στρατηγική μας, μέσα από την πολιτική μας. Και όλο αυτό έρχεται να συνομιλήσει και με όλη τη διαδικασία του κυβερνάν. Εκλέγεστε και κυβερνάν πάνε μαζί, να το πω έτσι. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο είναι μια πραγματικά ευεργετική διαδικασία. Κύριε Πιερακάκη, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια. Καλά.